Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936. centra.com.gr. Το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Καλησπέρα από την Καστοριά. Καλησπέρα Νίκο. Όπως είπε και ο Γιάννης Διακογιάννης που ήταν νωρίτερα στην εκπομπή μας, ο άνθρωπος που περιέγραψε τον τελικό, ο μεγαλύτερος τερματοφύλακας όλων των εποχών για την Ελλάδα. Δεν ξέρω, θα τον ευχαριστήσω το Γιάννη, γιατί πραγματικά αυτός είναι ένας δάσκαλος στο είδος του και ήμουνα χρόνια και μου έδωσε ύλη για τα βιβλία που έχω γράψει, τα εκπαιδευτικά και. Είναι ένας άνθρωπος που δεν ήταν, είχε μόνο το ποδόσφαιρο. Η κουλτούρα του ήταν πάρα πολύ ισχυρή, με μουσικές γνώσεις, με πολλά πράγματα. Και τα συνδύαζε όλα. Χαιρόσουνα να κάτσεις να τον ακούς. Και μας είπε κάτι επληκτικό, Νίκο, επίσης σήμερα. Μας είπε ότι, γιατί τον ρωτήσαμε, πώς αισθάνεται ένας άνθρωπος ή τι θέση έχει αυτός ο τελικός στην καρδιά του και τη ζωή του, την ώρα που έχει περιγράψει 6 παγκόσμια κύπελα. Πόσα έχει περιγράψει. Ολυμπιακούς αγώνες. Ναι. Και είπε, δεν ξεχωρίζω κανένα. Όλα είναι παιδιά μου. Δεν ξεχωρίζω τίποτα ως καλύτερο χειρότερο. Ναι, είναι σοφός για μένα. Είναι πραγματικά, ποτέ δεν σήκωσε μύτη, ήταν χαμηλών τόνων, αλλά με πάρα πολλές γνώσεις επάνω στα αντικείμενό του. Νίκο, θέλουμε να αγαπάγαμε εμείς όλοι οι αθλητές, τον αγαπάμε και να είναι καλά. Ένα πράγμα που θέλουμε οπωσδήποτε να πούμε στον Νίκο Σαργάνη, να του πούμε ένα ευχαριστώ, διότι όπου και να ακούσετε Νίκο Σαργάνη, δεν θα απουσιάσει Καστοριά από τη συνέντευξή του, από τα λόγια του. Είναι πάρα πολύ μεγάλη κουβέντα αυτή, Νίκο, για μας, να μην ξεχνάς από εκεί ουσιαστικά που έχεις ξεκινήσει. Πολύ μεγάλη υπόθεση και σε ευχαριστούμε πολύ γι' αυτό. Θα πω δύο πραγματάκια. Το ένα είναι ο ηλυσιακός που έκανε παγκόσμιο ρεκόρ που δεν φάγαμε γκολ για ένα πρωτάθλημα μέσα στην έδρα μας. Μάλιστα. Το δεύτερο ήταν το κύπελο της Καστοριάς. Ναι. Και το τρίτο ήταν με τον Αθηναϊκό. Στο Old Trafford. Αυτό το διαβάζουμε πάντα από το λες. Ναι. Αυτό το δηλαδή λες, όταν έχεις πετύχει με τέτοιες ομάδες τόσο μεγάλα πράγματα, νομίζω ότι πρέπει να αισθάνεσαι γεμάτος και υπερήφανος που έπαιξες αυτές τις ομάδες. Έτσι. Γιατί ήταν η χημεία, ήταν οι καλές ομάδες, δεν ήταν τυχαίο αυτό που έγινε. Και ήταν η χημεία που είχαν οι ομάδες και κατορθώσανε και φτάσανε εκεί που φτάσανε. Και να πούμε ότι δεν ξεκίνησες και σαν τερματοφύλακας, έτσι δεν είναι, Νίκο? Όχι, μα όταν σταμάτησα από το να παίζω μπάλα τερματοφύλακας, δεν ξανάπαιξα. Και στα όταν έρχονταν με τους παλέμαχους, ήθελε πάντα να παίζει μέσα ο Νίκος. Τι θέση, Νίκο, τι θέση. Τι θέση αρέσει μετά το τερματοφύλακα? Εξτρέμ, νομίζω. Εντάξει, να παίζω, να ευχαριστεί με το παιχνίδι. Αυτό μήπως ήταν και το μυστικό σου τελικά που έγινες ο μεγαλύτερος Έλληνας γκολκίπερ? Δηλαδή ότι το παιχνίδι το ευχαριστιώσουν? Ναι, δυστυχώς θα σας πω κάτι. Δεν το ευχαριστιόμουν το παιχνίδι. Ήμουνα από τη στιγμή που θα έμπαινα μέσα στο γήπεδο, ήμουνα στην τζίτα συνέχεια. Στην τζίτα, Έχει υπάρξει παιχνίδι που έχω πιάσει 4 φορές την μπάλα στα χέρια μου. Ναι. Και βγήκα υδρωμένος. Πω. Μάλιστα. Το πόσο ζούσες δηλαδή το παιχνίδι, την έντασή του, ακόμη και όταν η μπάλα δεν έφτανε σε σένα. Ήταν η δουλειά μου. Ήταν η δουλειά μου, δεν ήταν παιχνίδι. Πολλοί λένε για αυτή τη δουλειά, Νίκο. Λένε και σε θυμούνται πάρα πολύ στην Καστοριά μετά τις προπονήσεις, να κάθεσαι για πάρα πολλή ώρα, να κάνεις ατομική προπόνηση, να βελτιώνεσαι σε αδυναμίες. Είναι ένα σύμπλεγμα πολλών πραγμάτων για να φτάσει ένας άνθρωπος τόσο ψηλά. Ναι. Είναι η θέληση και ότι να βάζεις στόχους. Ναι. Εμένα ο στόχος μου ήταν να έρθω να παίξω στην Καστοριά, να πετύχω ό,τι μπορώ περισσότερο μαζί με όλα τα άλλα τα παιδιά και από εκεί και πέρα με τις καλές εμφανίσεις
να πάω σε μια μεγαλύτερη ομάδα πήγες, του πήγες. Κέντρου και όπως που ήταν και η οικογένειά μου. Νίκο, να σου θυμίσουμε δύο παιχνίδια, τουλάχιστον τρία, με την Καστοριά, αξέχαστα. Ένα παιχνίδι η μέρα των φώτων, Καστοριά, Ολυμπιακός εδώ μέσα. Έπαιζε διαιτητής που δεν ήρθε ο διαιτητής και έπαιξε ο Βαρδάκας. Κερδίσαμε ένα 1-0. Μπράβο, ναι. Τα τρία μπέναλτι που έπιασες μέσα στο Καραϊσκάκι. Και στέρισες τον Ολυμπιακό από τίτλο επίσης. Και επίσης να πω εγώ, γιατί δεν μπορώ να αυτό, τις δύο μεγαλύτερες αποκρούσεις για μένα που έχεις κάνει ποτέ. Η μία ήταν Δανία-Ελλάδα με τον Άλαν Σίμονσεν και μία που δεν μπορώ να την ξεχάσω από αυτά που βλέπω στην ΕΡΤ. Την κεφαλιά του Θαλίτσι Ριμόκου στο, στο Καραϊσκάκι που περίμενε να σηκωθείς. Πώς βγήκε αυτή η μπάλα, σε φίλησε, δηλαδή θύμιζε λίγο, δεν είναι ειλικρινά το λέω, Gordon Banks. Στο... Άκου, να σου πω τώρα και κάτι. Για σύν οι εκτινάξεις και για σύν, λέει για σύν. Ακούστε. Μόνος μου δεν θα μπορούσα να κάνω τίποτε. Υπήρχαν όλα τα παιδιά που δώσανε ψυχή και σώμα για να μπορέσουμε να πετύχουμε αυτό που έγινε στην Καστοριά. Ακόμα και με τα τρία πέναλτι στο Καραϊσκάκι, θυμάμαι ο Παράσκος, ο Σιάντης, ο Παπαβασιλείου, βγάζανε την μπάλα σχεδόν απάνω από τη γραμμή. Εντάξει, όλοι μαζί συμβάλαμε για να μπορεί να έρθει ένα αποτέλεσμα. Ακόμα και στη Δανία. Όταν έβλεπα εγώ το Μαύρο ότι ερχόταν να αμυνθεί στην περιοχή μου, αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Ο Μαύρος δεν έχει περάσει τη σέντρα και κάτω και ερχόταν. Άρα δηλαδή ήταν συλλογική η δουλειά που έγινε για να μπορέσουμε να πάρουμε και το αποτέλεσμα της Δανίας, αλλά και τα αποτελέσματα αυτά που λέγαμε τώρα, τον Ολυμπιακό με την Καστοριά και ούτω καθεξής. Και ήταν το πρώτο παιχνίδι, θυμίζουμε, τον Νίκο Σαργάνη στην Εθνική, έτσι. Με τη Δανία πρέπει να ήταν το πρώτο. Το πρώτο παιχνίδι ήταν. Όχι απλά το πρώτο, και συμπτωματικά έπαιξα. Α, ναι, γιατί αυτό, ναι. Τραυματίστηκε ο Λευτέρης ο Πουπάκης σε μια προπόνηση. Ναι. Και μου είπε ο συγχωρεμένος Αλκέτας πάνω. Ορίστε κύριε, περάστε. Μήπως τώρα που πέρασαν τα χρόνια, Νίκο, γιατί εμείς πιστεύουμε ότι θα μπορούσες να παίξεις στην Εθνική Ελλάδος και όσο ήσουν στην Καστοριά. Αδικούνται παίχτες, γιατί είδαμε και σε ένα και άλλους παίχτες. Το Δίντσικο, τον Βασιλείου, τον Σημειοφορίδη που άλλαξαν ομάδα, πήγαν σε μεγαλύτερες ομάδες την επόμενη χρονιά τη σεζόν 80-81 και παίξαν κατευθείαν στην Εθνική. Μήπως αδικούνται πραγματικά και αδικήθηκαν ποδοσφαιριστές τότε. Τι σημαίνει, θα σας πω γιατί κάποια στιγμή. Το συζητήσαμε με το συγχωρεμένο τον Αλκέτα και μου λέει Νίκο, παίρνουμε παίχτες από μεγάλες ομάδες που έχουν διεθνείς συμμετοχές. Μάλιστα. Αυτό ήταν το λόγο. Ναι, γι' αυτό το λόγο. Σαν παίχτης, ένας μπορεί να είναι καλύτερος και να παίζει στις Σέρες. Δεν είναι εύκολο να τον καλέσω. Δεν έχει παραστάσεις από Ευρώπη. Και αυτός ήταν ο λόγος. Δεν ξέρω ακόμη αν είναι αυτός ο λόγος, ίσως. Δεν ξέρω. Νίκο, έξω νομίζω... από την περιοχή, σε κάποιες φάσεις, όταν έβλεπες κάποιον παίχτη, για ποιον έλεγες, όχι τώρα τη βάψαμε, να πούμε, δηλαδή, έτσι. Ποιον φοβόσουν. Ποιον φοβόσουν περισσότερο. Κάτσε Παναγή. Όχι, φόβος δεν υπήρχε. Απλά πώς το λένε, ο Θωμάς ο Μαύρος είχε μία ρέντα μαζί μου. Α, ναι, δηλαδή, ναι, από τα 20 παιχνίδια που μπορεί να έχουμε συναντηθεί, 30 δεν ξέρω πόσα, το λιγότερο 60% είχε επιτυχία. Απίστευτο, μάλιστα. Να που βρέθηκε ο άνθρωπος που νίκησε τον Νίκο Σαργάνη. Είναι καλό αυτό γιατί ήταν εκτζής, να πούμε, εντάξει. Νίκο, στην Καστοριά πώς ήρθες, θέλεις να θυμηθείς λίγο και για τους νεότερους φίλους μας, γιατί τώρα χαίρομαι που εδώ μια σειρά παιδιών που είναι 20-21 χρονών, πώς μας γράφουν εδώ στο κομπιούτερ που βλέπω τα μηνύματά τους, θέλουν να μάθουν πράγμα και είναι πολύ ωραίο αυτό. Έτσι συνεχίζεται. Λοιπόν, στην Καστοριά ήρθα από ένα Καστοριά. Ναι. Τον Γιάννη τώρα Τσιγκουνάκης λεγότανε. Γιάννης ήταν κολλητός του Προέδρου του Σιάνου. Μάλιστα. Και του λέει ότι ξέρεις κάτι,
θέλει να πάρει τερματοφύλακα. Θα πάει να πάρει αυτόν από τον Ηλυσιακό. Αυτό με παρακολουθούσε. Ναι. Από εφημερίδες και τέτοια πράγματα. Ναι, 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 ναι. Και έτσι, από το φύλαθλο δηλαδή. Από το φύλαθλο. Τώρα ζητώ συγγνώμη που δεν θυμάμαι την το ακριβώς το επίθετο του. Θα ήταν πολύ ωραίο αυτό, ναι. Ναι, ο Γιάννης. Όπα, κάτσε μισό λεπτό, γιατί επειδή γράφω ένα βιβλίο, ναι. Το αναφέρω αυτό. Ναι. Κάτσε, μήπως... Μήπως το βρούμε, να πούμε πραγματικά τον άνθρωπο που έφερε... Μου πάει το μυαλό κάπου τώρα, λέω, μήπως είναι Πλουμιστάκι. Πλουμιστάκι. Πλουμιστάκης ο Γιάννης. Ο Γιάννης ο Πλουμιστάκης. Πολύ φίδος με τον Γιώργο τον Παράσκο. Ναι. Μα από το Γιάννη. Ήθελα να το πω, λέω, μήπως κάνω λάθος, αλλά το πέτυχα. Ναι. Και να είναι καλά. Και να είναι καλά και τον ευχαριστώ πολύ, γιατί ίσως πρόσεξε τι είναι η ζωή. Ναι, ναι. Εάν τυχόν δεν ήταν αυτός ο άνθρωπος, ναι. Θα μου πει, θα έφευγα από τον Ηλυσιακό και θα πήγαινα, λέμε, στον Εθνικό. Δεν ξέρεις τι δεν ξέρεις, πορεία, όμως, ναι. Θα... ναι, ναι. Τι είναι η ζωή. Δεν ξέρεις τίποτε. Ναι. Δεν ξέρεις. Έτσι δηλαδή. Από αυτόν τον άνθρωπο. Από αυτόν τον άνθρωπο βρέθηκα στην Καστοριά. Βρέθηκα στην Καστοριά. Πολύ ωραία. Και πέρασες. Να είσαι καλά, Γιάννη Πλουμιστάκη, και εσύ που μας έφερες τον καλύτερο τερματοφύλακα μετέπειτα στην Ελλάδα. Και εμείς καμαρώνουμε που είχαμε τον καλύτερο τερματοφύλακα όλων των εποχών στην ομάδα μας, έτσι. Ήταν ωραία. Ήταν πάρα πολύ ωραία. Ναι. Πηγαίναμε, καθόμαστε στο παράσιο στο σπίτι, πήγαινα να κυνήγαγα, μας τα έφτιαχνε η τασούλα. Γινόντουσαν γλέντια φοβερά. Αυτές οι στιγμές. Ήσουνα και πέρσι με το παιχνίδι με τον Αθηναϊκό. Ναι. Θα χαρούμε πολύ να σε δούμε ξανά στην Καστοριά. Βέβαια, Νικό. Άκουσα, παιδιά, ότι θα οργανώσετε κάτι. Κάποια ήταν να γίνει λόγω κορονοϊού. Θα γίνουν προφανώς κάποια πράγματα, ίσως προς το φθινόπωρο, αν μαθαίνω σωστά από τον Δήμο. Οπότε θα δούμε τότε. Θα δούμε τότε πραγματικά. Γιατί 40 χρόνια είναι σήμερα, Νικό. Τώρα 40 χρόνια, Σήμερα είναι 40 χρόνια ακριβώς. Εντάξει, μην τα λέτε κιόλας, εντάξει. Για σένα να κόψω κάτι. Όταν ήρθα στην Καστοριά που παίξαμε με τον Αθηναϊκό και τα λοιπά, ναι. Μόνο που έκατσα εκεί με τον Γιώργο τον Παράσκο, ναι. Στο καφέ που έχει, ναι. Είδα κάποιους γνωστούς. Είδα αναμνήσεις ωραίες. Είδες κάποιους που σε γύμναζαν εδώ. Ένας από αυτούς είναι ο Βασίλης Χατζημάγκας. 2 ώρες σου χτυπούσε μαζί με το Χασό για να πούμε. Όλοι συμβάλλανε. Από το Κέλετρο, παιδιά. Για να ακούσουν τα νέα παιδιά. Και στις προπονήσεις, όταν πηγαίναμε και βλέπαμε εμείς μικρά παιδιά, εγώ ήμουν 14 χρονών τότε. Που πηγαίναμε να βλέπουμε, είχε 500, 1000 άτομα στην προπόνηση. Ναι. Για να καταλάβουμε και τα νέα παιδιά τι έχουμε ζήσει και πόσο τυχερή είναι η δική μας γενιά που τα έζησε αυτά. Και γι' αυτό. Και κάτι που θέλω να πω και είναι πάρα πολύ σημαντικό. Την προπόνηση, το λέω για τα παιδιά αυτή τη στιγμή, αλλά και για τους γονείς και για όλους αυτούς που ασχολούνται με τον αθλητισμό. Να μην θέλεις να χάνεις ούτε. Ούτε στην προπόνηση. Αυτό δεν το ήθελες εσύ, είμαστε σίγουροι. Ήθελα να σε ρωτήσω ούτε κάτι. Ποιον βλέπεις ανερχόμενο τερματοφύλακα? Έχεις κανένα που... Έχει καλούς τερματοφύλακα. Είχα ακούσει που είχες πει κάτι για έναν Παπαδόπουλο στον Πανηλιακό. Στην Τρίπολη, ναι. Γι' αυτό να θυμάμαι ότι είχες πει. Ο Μπάρκας είναι πάρα πολύ καλός. Mm-hmm. Ο άλλος που παίζει στην Μπενφίκα, πάρα πολύ καλός τερματοφύλακας. Δηλαδή, ξέρεις τι γίνεται, τι λείπει αυτή τη στιγμή από την Ελλάδα, από τους τερματοφύλακες. Ο μεγάλος τερματοφύλακας. Ο μεγάλος. Ο καλός. Ναι. Αυτό. Το νομίζω το τοποθέτησε πάρα πολύ καλά ο Νίκος Σαργανής. Γιατί υπάρχουν πολύ καλοί. Νίκο, στο δρόμο για τον τελικό, άλλο μάτς πέρα. Γιατί τον τελικό νομίζω ότι όλοι τον έχουν δει. Τα υπόλοιπα μάτς. Δεν υπάρχουν ούτε τα βίντεο αυτή τη στιγμή. Προσπάθησα να βρω αν υπάρχει κάποιο υλικό, ίσως και από άλλα μάτς. Πολύ δύσκολα μπορείς να βρεις κάτι. Υπάρχει κάποιο καλά, άλλο παιχνίδι. Το φοβερό ήταν αυτό. Πώς έγινε, ρε. Ναι. 7 δοκάρια είχε έναν αγώνα. Ο εθνικός είχε 5 δοκάρια. Άρα μετά το τελικό θυμάσαι σίγουρα τον εθνικό, έτσι. Και είχε πάει ο Μπλάνκ στον προπονητής του εθνικού και τρίφτηκε πάνω στον Ερμίδη εκείνη την ημέρα. Και το ρώτησα γιατί το κάνεις, να πάρω λίγο τύχη, λέει, από... Ναι. 7 δοκάρια. Είχαμε κάνει 3 φάσεις
Η μία μπήκε γκολ. Ναι, ναι, ναι. Έπαιζε ο Ερμίδης τότε, βέβαια. Ναι, ναι, έπαιζε ο Ερμίδης. Με τον Περγελέ του Θόδωρου. Με τον Περγελέ, μπράβο. Έτσι, μπράβο, έτσι, μπράβο. Αλλά θέλω να σου πω πόσα πράγματα γίνονται για να γίνει κάτι, για να καταλήξει αυτό που έγινε, αυτό που έγινε στην Καστοριά. Λοιπόν. Νίκο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, πάρα πολύ, όμως για όλα. Δεν μπορώ να πω κάτι. Και εγώ ευχαριστώ. Πάρα πολύ για όλα. Δεν το λέω έτσι για να περνάμε την ώρα μας. Ήταν από τις πολύ μεγάλες στιγμές μου. Ναι. Και τις ποδοσφαιρικές, αλλά και τις προσωπικές που γνώρισα κόσμο και τα λοιπά. Συναδέλφους πάρα πολύ άξιους. Μεγάλη υπόθεση, Νίκο, να το αναγνωρίζεις αυτό το πράγμα και σε ευχαριστούμε. Μεγάλη υπόθεση να αναγνωρίζεις από πού ξεκίνησες περίπου. Αυτό το λέμε και το ξαναλέμε παντού. Πάντα. Παιδιά, όπου και να έχω σταθεί, το πρώτο μεγάλο βήμα ήταν η Καστοριά. Ναι. Από εκεί ακούστηκα πραγματικά. Και γι' αυτό ακριβώς νομίζω ότι καλά έκανε η Καστοριά και έδωσε τόσους παίχτες εκείνη τη χρονιά. Μάλιστα. Είπε κάτι νωρίτερα και ο Γιάννης ο Σιαπανίδης. Αν δεν πουλιούνταν αυτοί οι παίχτες, αν δεν μετακόμιζαν σε άλλες ομάδες, δεν αποκλείεται η Καστοριά κάποια στιγμή να έπαιρνε και το πρωτάθλημα. Δηλαδή ήταν κάτι λέει, που το συζητούσαμε στα νετρελά όνειρά μας. Το έκανε η Λάρισα αργότερα, κρατώντας τον πολύ δυνατό κορμό της στην μεγάλη εποχή της δεκαετία επίσης του 80 για τη Λάρισα. Θα σου πω κάτι. Δεν μπορεί να αξιώνει πράγματα μία ομάδα μεγάλα τη στιγμή που είχε ξερό ο γήπεδο. Α, βέβαια. Ναι. Κατ' άλλους ήταν και ένα πλεονέκτημα αυτό. Όσοι φύγανε από την Καστοριά και παίξανε σε χόρτο, ναι, ανέβηκε 30% η απόδοσή τους. Σωστό. Όταν αποκτήσαμε βέβαια γήπεδο, αρχίσαμε να χάνουμε την ομάδα. Αυτό ήταν το πρόβλημα. Εμείς δεν παίξαμε ποτέ σε χόρτο, γι' αυτό δεν ανέβαινε η απόδοσή μας με τον Χρήστο τον Ατσουλή. Να είστε καλά, παιδιά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Νίκο. Να είστε καλά, Νίκο. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ, καλό βράδυ. Να είστε καλά. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γεια σας. Νίκος Αργάνης, λοιπόν, και. Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936. centra.com.gr. Το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση.